Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι θεμελιώδες αρχές για όλα τα οργανωμένα κράτη τα οποία θέλουν να ρυθμίζουν την αγορά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν έχουμε οικονομικά συμφέροντα, τότε ακριβώς έχουμε και αθέμητες πρακτικές, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις αρχές για το δημόσιο συμφέρον και για το καλό της αγοράς. Η ελληνική λύση πιστεύει ότι χρειάζεται πλήρη ανασυγκρότηση της συγκεκριμένης αρχής, όπως και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γιατί βιώνουμε φαινόμενα τα οποία, αν θέλετε, επικρατούν κανόνες ζούγκλας στην αγορά και μάλιστα με όρους μαφίας από τους επιχειρηματίες. Σε μια εποχή λοιπόν που η σχροκέρδεια, η ακρίβεια και τα μονοπόλια είναι κυρίαρχα στην ελληνική αγορά, απαιτείται η Επιτροπή Ανταγωνισμού να πάρει και θέση και δράση και να έχει και την αντίστοιχη δράση για να μπορέσει να επιφέρει την ισορροπία και την νομιμότητα στην αγορά. Για παράδειγμα, θα ήθελα να επισημάνω ότι στον τομέα της διανομής του τύπου υπάρχει μονοπόλιο αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας, το οποίο είναι εις βάρος και της ελευθερίας έκφρασης, αλλά και της, αν θέλετε, και στο ότι δημιουργούνται διάφορα προβλήματα στην προώθηση του τύπου, άρα και της κατοχύρωσης πληροφορίας των πολιτών. Και θα θέλαμε, έτσι, αναφέρω μόνο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, όπου υπάρχει ένα μονοπόλιο το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και να το διερευνήσει η αρχή. Ακούγονται πολλά για την προηγούμενη θητεία. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι δεν έχει έρθει ακόμα η έκθεση για το 2022 και όπως θα ήθελα να παρακαλέσω και τα υπόλοιπα μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής ότι είναι αναγκαίο να έρθει και ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κύριος Λιανός, τον οποίο τον επιλέξαμε και τότε όλες οι περισσότερες κοινοβουλευτικές ομάδες είχαν συμφωνήσει στην επιλογή ενός τεχνοκράτη που γνώριζε πάρα πολύ καλά και είχε εμπειρία στον ανταγωνισμό. Πληροφορούμαστε ότι ακριβώς υπήρχε μια δυσαρμονία στις σχέσεις με την κυβέρνηση του συγκεκριμένου Προέδρου της Αρχής με την κυβέρνηση και θα ήθελαμε να προσέλθει εδώ, αν είναι αλήθεια όσα ακούγονται, είτε να το επιβεβαιώσει είτε να το διαψεύσει. Για την κυρία Σάρπ, η οποία είναι υποψήφια για να αναλάβει τη θέση του Προέδρου της Αρχής, εμείς όταν κρίθηκε για το Συμβούλιο της Επικρατείας είχαμε θετική άποψη ως ελληνική λύση, όμως εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα εγκρίνουμε την υποψηφιότητά της ως ελληνική λύση. Γιατί θεωρούμε ότι ναι μεν είναι μια άξια δικαστικός η οποία έχει επιτελέσει σημαντικό έργο στον χώρο της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, άριστη νομικός, πάρα πολύ εργατική, αξιοπρεπέστατη, αλλά εδώ χρειαζόμαστε σε αυτή την αγορά που επικρατούν όροι μαφίας να υπάρχουν πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά και το πώς λειτουργεί και πώς θα πρέπει πράγματι να την ρυθμίσουμε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτά τα λίγα, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο να τα αξιοποιήσω. Δεν είναι κάτι προσωπικό, κυρία Σάρπ. Η ελληνική λύση σας θύμισε με την έγκρισή της όταν κριθήκατε για την ηγεσία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αλλά έχουμε μια άλλη αντίληψη σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το πώς θα λειτουργήσει και ποιοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες της. Ευχαριστώ πολύ. Η έκφραση γνώμης έχει τρία σκέψη.